η τελευταία μας σύνδεση. Και ενώ αυτά τα λέμε συνήθως στο τέλος, θα μου επιτρέψεις εγώ στην αρχή να το πω, να σου πω ότι μιας και του χρόνου ανοίγεις τα φτερά σου για καινούργιες περιπέτειες. Εσύ είναι το μεταξύ, δεν κάνεις σαρδάμ ποτέ. Πώς έκατσε τώρα. Πώς έκατσε αυτό το σαρδάμ για καινούργιου περιπέτειες. Και πολύ καλά θα κάνεις, γιατί αγαπάμε όλη την Κατερίνα και την εκπομπή της. Θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και εκ μέρους όλης της ομάδας να σε ευχαριστήσουμε για όλη αυτή τη συνεργασία, την υπέροχη που είχαμε μαζί σου, για όλα τα θέματα που μας έφερες και για όλες τις φανταστικές συνεντεύξεις που πρόσφερες. Το καλύτερα δεν γίνεται. Ναταλία μου, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έκανα μια καινούργια φίλη. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, πόσο σε αγαπώ. Το ξέρω. Ξέρεις ότι του χρόνου υπάρχει και άλλο project το οποίο συνεχίζεται και τρέχει και δεσμεύομαι ότι εγώ θα είμαι δίπλα σου, θα σε στηρίξω και θα συνεργαστούμε. Το ξέρω. Θέλω να πω ότι από αυτό το παρεάκι δίπλα, αφού βέβαια πω και στείλω τη μεγάλη μου αγάπη στο Βασίλη το Δρυμούση που ανέχτηκε τις όποιες ιδιοτροπίες μου και τα όποια άγχη της τελευταίας στιγμής, θέλω να πω ότι έκανα ένα καινούριο φίλο που λέγεται Δημήτρης Πανόπουλος, που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και αυτό βέβαια. Δεν πάει πίσω βέβαια για την Αταλία, τον Παναγιώτη και την Ευελίνα που τους γνώρισα ακόμη καλύτερα, με υποδέχτηκαν στην παρέα σας και από αυτό το παρεάκι έχω να θυμάμαι μόνο καλά πράγματα. Είναι μαγικό να φεύγεις από μια συνεργασία άψογη, από μια εκπομπή που τερμάτισε πρώτη, από μια εκπομπή που την αγαπάει όλο το τηλεοπτικό κοινό και να μην έχεις να πεις τόσο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Οφείλω σε εσάς αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία και από εμάς για σένα, Χάρη. Πραγματικά σε ευχαριστούμε γιατί δούλεψες πολύ αυτά τα χρόνια στην εκπομπή και το εκτιμούμε και το αναγνωρίζουμε. Δεν χανόμαστε. Κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη ούτως ή άλλως θα συνεχίσουμε να είμαστε και θα έχουμε και την άλλη μας συνεργασία εμείς. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε. Ξεκινάμε και πάμε στο Sky. Ναι. Πάμε σε μία συνεργασία η οποία δεν ξέρω μήπως. Τίνει να γίνει θρίλερ μέσα στο καλοκαίρι και μιλάμε για τη Φέη Σκορδά. Η Φέη Σκορδά μπορεί να έχει συμβόλαιο κανονικά με το Sky και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, αλλά το συμβόλαιό της ακόμη λέει ότι θα βρίσκεται στη ζώνη 10 με 1. Ακόμα. Δεν έχει βάλει την υπογραφή της για αυτό που τέθηκε ως πρόταση από το Sky και η ίδια μπήκε στην διαδικασία να το συζητήσει και να στηθεί ένα καινούριο project στο η ζώνη 12 με 2. Μαθαίνω ότι υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτηματικά, δηλαδή τα άτομα που φεύγουν είναι περισσότερα από αυτά που έρχονται. Δεν έχουν κλειστεί άτομα εκτός από το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Και εκεί που ο Sky είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σχετικά με μια εισήγηση που έκανε για κάποια άτομα που θα είναι στο πάνελ της εκπομπής, αρχίζει και μπαίνει ένα φρένο πλέον και η Φέη έχει άποψη. Φυσικά. Και κόβει πρόσωπα και δεν θέλει πρόσωπα τα οποία ίσως ο Sky θα ήθελε, που μπορεί να ήταν και χαμηλότερου budget. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό εκεί στο τι θα γίνει και το πώς θα βρεθεί η χρυσή λύση και εάν τελικά ο Sky πάρει τα πρόσωπα που έχει και η Φέη στο μυαλό της και έχει προτείνει στο κανάλι να έχει στην ομάδα της του χρόνου. Άρα το θέμα, Χάρη, δεν είναι η ώρα πλέον. Αυτή τη στιγμή είναι τα πάντα. Και η ώρα, λέει, και η ώρα. Κάποια ονόματα. Είναι θετική στην ώρα, στην αλλαγή. Κάποια ονόματα που ακούστηκαν σαν προσθήκες στην ομάδα της, Φερρυππίν, λέω, και μου απαντάς εσύ που ξέρεις καλύτερα. Νάνση Παραδεισανού. Ισχύει. Νίκος Μουρατίδης. Ισχύει. Ισχύει. Ναι. Άρα ετοιμάζονται για πολύ γερή ομάδα. Κάτι πιο σκληροπυρηνικό από αυτό που. Νομίζω και τα δύο αυτά πρόσωπα δεν θα είναι στην ομάδα. Δεν θα είναι. Τώρα είναι από την πλευρά της Φέης, είναι από την πλευρά του καναλιού. Πάντως υπάρχει θέμα. Γίνονται ραντεβού και δεν υπάρχει budget. Επειδή ήταν ένα. Και υπάρχει μια διάθεση από το κανάλι να μείνει η Έλενα η Χριστοπούλου. Αλλά η Έλενα Χριστοπούλου είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει και εξωτερικούς συνεργάτες που την βάφανε, την τίνανε. Ο Sky προσπαθεί να την πείσει να είναι και στο My Style Rocks. Είναι ένα πράγμα πολυσύνθετο που αυτή τη στιγμή μόνο εμπόδια βρίσκει. Μάλιστα. Και θα μείνω για να κλείσουμε το θέμα ότι ο αποχαιρετισμός της Φέης την Παρασκευή δεν είπε ραντεβού το Σεπτέμβριο. Έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στο Make a Wish και το πόσο χαρούμενη και υπερήφανη είναι για αυτή τη συνεργασία που είχε η Φέη με το συγκεκριμένο φορέα και δεν είπε κάτι για το Σεπτέμβριο. Εγώ το παρατήρησα αυτό.
Δεν τον είδα για να είμαι ειλικρινή στον αποχαιρετισμό τη. Μα αποχαιρετήσαμε όλοι μαζί την Παρασκευή, κάποιον θα χάναμε. Δεν... Όχι, αποχαιρετούσα, ήμουνα σε άλλο κανάλι, όλοι. Αποχαιρετούσα άλλο εγώ. Αλλά δεν τον είδα. Αλλά για να είμαι ειλικρινή, τη έχω εμπιστοσύνη. Για να το άφησε να εωρείται κάτι θα ξέρει. Μα αν η κοπέλα έχει να κάνει συζητήσει ακόμα και κρεμούν πράγματα, τι να κάνει, ανακοινώσει. Λογικό. Για πάμε στο Open λίγο. Λοιπόν, πάμε στο Open που νομίζω μονοπολεί το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Πάμε καταρχάς στην Μπέτι Μαγκύρα. Ναι. Mm. Η Μπέτι Μαγκύρα είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αντένα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Αντένα. Δεν έχει υπογράψει. Μιλάμε για μια ζώνη που φαίνεται μετά από αρκετά χρόνια να ανοίγει και είναι το 10 με 1 το πρωί. Στο Σαββατοκυριακό. Για εκεί την θέλει ο Αντένα, για εκεί συζητάνε. Το θέμα είναι να βρεθεί μια λύση και εδώ με το θέμα το οικονομικό. Που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χάσμα, αλλά είναι θετικές και οι δύο πλευρές να το προσπαθήσουν. Υπάρχει επίσης, κράτα το και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σου, μια πολύ μικρή πιθανότητα για να μην πέσει καρφί πάνω στο Μέγκα Καλημέρα. Γιατί να πέσει, θα μου πεις, επίσης, πάει πολύ καλά και η Σύση. Χαμογέλα και πάλι θα στην αρχή. Εγώ τι είπα. Μέγα καλημέρα. Είναι παιδιά, είναι 8 Ιουλίου. Θέλω λίγο την κατανόησή σας. Λοιπόν, στο χαμογέλα και πάλι της Ίσης, για να μην πέσει καρφί επάνω, να είναι 12-2. Και να έχει δηλαδή τη Μαρία Μπακοδήμου μόνο απέναντι. Ναι. Και να έχει απέναντι μόνο τη Μαρία Μπακοδήμου. Πάει στη συγκεκριμένη ζώνη και όχι στην απογευματινή που είχε ακουστεί. Ναι. Το θέμα είναι ότι όταν τελείωσε η εκπομπή της, μπήκε σε διαδικασία να μιλήσει με το Open. Ναι. Και με την κυρία Σασλόγλου και με τον Νίκο το Κοκλώνη και με το Θέμη το Μάλι. Όταν τελειώνει μία εκπομπή, υπάρχει αυτό το μαγικό χαρτί, το ραβασάκι, το οποίο έχει την ετήσια επίδοσή σου και την απόδοση της εκπομπής. Δυστυχώς η Μπέτι Μαγκύρα, όταν κλείνει με 6,5 στο νεανικό κοινό και 5,9 στο total, ήταν η τελευταία εκπομπή. Άρα τα δεδομένα μίας διαπραγμάτευσης είχαν να κάνουν με το θέλω του καναλιού και το τι προϊόν ανταγωνιστικό θέλει να βάλει στη ζώνη 10 με 1 με την Μπέτι Μαγκύρα. Η Μπέτι Μαγκύρα δεν δέχτηκε τις εισηγήσεις του καναλιού. Ήθελε να συνεχίσει με την ίδια ομάδα, με τον ίδιο τίτλο εκπομπής, κάτι που το κανάλι δεν το ήθελε, και με την ίδια θεματολογία. Άρα ούτε να πάει σε ενημέρωση ανάλογα με την επικαιρότητα, ούτε τίποτα. Φαίνεται ότι αυτό έφερε και ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ τους και έτσι το Open δεν μπήκε στη διαδικασία να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Μπέτι Μαγκύρα και έτσι μετά από 7-8 μέρες ανακοινώθηκε και το διαζύγιο μεταξύ τους. Καλά, βέβαια έχει να κάνει και με το τι μέσο όρο έχει το κανάλι στο οποίο βρίσκεσαι. Γιατί το 6,7 ή και το 7 και το οτιδήποτε της Μπέτης, αν ήταν, ξέρω εγώ, στον Αντένα ή στο Μέγκα ή στον Αλφα θα μας φαινόταν χαμηλό, αλλά για το Open μια χαρά ποσοστό ήτανε. Νομίζω ότι το ποσοστό της Ελένης Σολάκη είναι και το ποσοστό που την φέρνει στο καθημερινό, όπως όλα δείχνουν του Open. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει την εμπιστοσύνη του Νίκου Κουκλώνη, που την πίστευε και την πιστεύει πάρα πολύ και της δίνει αυτό το upgrade, αυτή την ευκαιρία, όπως όλα δείχνουν. Δεν έχουν μπει υπογραφές, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Μέσα στη βδομάδα θα γίνει άλλο ένα τελικό ραντεβού για να δούνε και με την ομάδα της Ελένη Σολάκη τι θα γίνει και ποιες προσθήκες θα υπάρχουν. Η Ελένη Σολάκη φαίνεται ότι είναι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, η ευνοημένη της όλης υπόθεσης. Παίρνει τη μεγάλη ευκαιρία για ένα συμβόλαιο καθημερινής εκπομπής σε μια πολύ δύσκολη ζώνη, όπως είναι αυτή του 10 με 1. Και έτσι μένει κενό το Σαββατοκύριακο. Αλλά μόνη της η Ελένη Τσολάκη, δηλαδή χωρίς την ομάδα της, χωρίς την εκπομπή ας πούμε, που κάνει το Σαββατοκύριακο. Ως πρόσωπο μπορεί, η Ελένη. Κάποιος δεν θα μείνει. Μπορεί να μείνει ο Μιλιόγλου. Ο Δημήτρης. Θα κάνουν μια κουβέντα γιατί πλέον είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες στην κουβέντα που θα κάνει η Ελένη Τσολάκη. Γιατί είναι άλλο το Σαββατοκύριακο, άλλο το καθημερινό. Βέβαια. Σαββατοκύριακο πες μου τι θα γίνει στο Open. Με ποιον? Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο open. Υπάρχει μια σκέψη για τη Σοφία Λιμπέρτη. Η οποία. Έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι της μεγάλης επιστροφής. Και λογικό. Που νομίζω θα ήταν και πολύ ωραίο επικοινωνιακά ότι επιστρέφει σε κάτι το οποίο άφησε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει κλειδώσει κάτι. Είναι πολύ επιφανειακές οι κουβέντες και οι συζητήσεις που έχουν γίνει. Μπορεί να δούμε και εκεί μια ανατροπή να τρέξουν σε ένα άλλο πρόσωπο και η Σοφία Λιμπέρτη να χρησιμοποιηθεί σε ένα άλλο project. Πάντως θα υπάρξουν πολύ μεγάλες εκπλήξεις και ξέρω για ένα πρόσωπο που ενδεχομένως ο Νίκος Κοκλώνης μπορεί κυριολεκτικά να αρπάξει από τον Αντένα τις επόμενες ώρες
και να ενταχθεί στο δυναμικό της Barking Well και του Open. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Το θα γνωρίζουμε το αργότερο μέχρι Δευτέρα Τρίτη. Το κρατάμε. Τις επόμενες ώρες, έτσι. Και σήμερα έχει τελικό Just the Two of Us. Φαντάσου. Άρα είναι επίγον. Πάρε στο τηλέφωνο και τις προετοιμασίες. Επίγον, επίγον. Λοιπόν, πάμε σε ένα αποκλειστικό. Ναι. Πάμε σε ένα αποκλειστικό που έχει να κάνει με το Survivor, γιατί όλοι γνωρίζαμε ότι η Φέη Σκορδά θα τελείωνε την επόμενη Παρασκευή και η Μαρία Μπακοδήμου το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ναι. Επισπεύθηκαν τα φινάλε των εκπομπών. Ήταν θέμα μετακόμιση, επειδή φεύγουν όλοι από το στούντιο Α και πάνε σε άλλα στούντιο που θα είναι την επόμενη σεζόν, στο Γαλάτσι, εκεί που γυριζόταν το My Style Rocks. Μαθαίνω ότι ο Sky κάνει την κίνηση ματ και επιστρατεύει τους ατέριαστους να καλύψουν το Survivor και να καλέσουν στο πλατό της εκπομπής τους νικητές και τους φιναλίστες. Πώς και δεν μπορούσε. Ου Survivor. Έλα καταπληκτική. Η Σιακοσιόνι λέει δεν μπορούσε. Μα τους ατέρια στο Survivor. Αλήθεια. Είναι η μόνη εκπομπή που είναι στον αέρα και μάλιστα okay. Μαθαίνω ότι θα υπάρξει δημοσιογράφος που ανανεώνεται η σύμβασή του για τρεις μέρες για να δουλέψει τον τελικό και τον ημιτελικό του Survivor και να είναι στο πλατό των Ατέριαστων και να βοηθήσει τον κύριο Σπορτοσάλτε, τον κύριο Τσούνο και τον κύριο Κούτρα στη συνεντεύξη. Ο Χριστός και ο παιδιά, πραγματικά. Δεν θα το χάσω αυτό, αλήθεια σου λέω. Εγώ νομίζω αυτό γίνεται γιατί υπάρχει ο φόβος, υπάρχει μόνο του ένα πρωινό Open που θα υπάρχει με τον Τριαντάφυλλο από τη Δευτέρα. Ναι, 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 που ξεκινάνε τα παιδιά. Ξεκινάνε με τη Δευτέρα. Να του πούμε και καλή επιτυχία αυτό το βραχιόλι Φένια. Μα μου είχε βάλει ένα βραχιόλι Φένια που την κάνουμε. Έχει αρχίσει και. Τι λέω, μη μου το βάλει αυτό το βραχιόλι, ανοίγει, όχι, δεν ανοίγει. Φυλάξω εγώ τα φλουριά. Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε. Τριαντάφυλλο, Φελίσια και Μαριάντα. Καλή επιτυχία. Να πούμε ότι έχουν φιλοξενούν τη Δευτέρα τον Νίκο Κοκλώνη και αποκλειστικά τους νικητές του Just που θα βγουν σήμερα. Γιατί είδα το τρέιλερ και το χάρηκα πάρα πολύ ότι θα έχουν αποκλειστικά τους νικητές του Just. Άρα μπορεί να είναι αυτοί τους καλεσμένοι. Άρα μπορεί να είναι αυτοί τους καλεσμένοι. Πολύ ωραίο. Αλλά έχουν αποκλειστικά τους νικητές του Just τη Δευτέρα τα παιδιά και τον Νίκο καλεσμένο. Οπότε να ευχηθούμε καλοκαίρι γιες, καλή επιτυχία και καλή πρεμιέρα στα παιδιά. Λοιπόν, πάμε στη μυθοπλασία, ναι. Στο κανάλι μας που επενδύει πάρα πολλά του χρόνου και εκτός από τις δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες, τον Παράδεισο των Κυριών και τον Σασμό που συνεχίζονται και του χρόνου, έχουμε τρία αξιόλογα σύριαλ που έρχονται στο prime time του καναλιού μας. Ο Γιατρός. Ο Γιατρός. Ο Γιατρός είναι ένα σύριαλ που έχει κερδίσει πάρα πολύ τις εντυπώσεις. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Δήμητρα Σιγάλα, η Βασιλική Τρουφάκου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης πρωταγωνιστούν στο συγκεκριμένο σύριαλ. Μία σειρά που αναμένεται να κερδίσει τις εντυπώσεις. Ήδη το σύριαλ μας καθυλώνει με όλες αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε μέσα σε ένα-ενάμιση λεπτό. Είναι ένα από τα σύριαλ και από τα δυνατά χαρτιά του καναλιού μας. Ένα δεύτερο σύριαλ, το οποίο αναμένεται και ευχόμαστε να κερδίσει την αγάπη του κοινού, είναι το Προξενιό της Ιουλίας. Άλλο ένα σύριαλ το οποίο έχει ένα πολύ ωραίο τρέιλερ με μια πολύ ωραία μουσική, εξαιρετικό cast. Μελέτης Ηλίας, Άννα Μάσχα, Πέγκη Τρικαλιώτη, Ελισάβετ Μουτάφη, Δημήτρης Αλεξανδρής και δεκάδες ηθοποιοί. Ευγενία Ξυγόρου. Βρίσκονται στο συγκεκριμένο σύριαλ. Το περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Και ένα τρίτο σύριαλ που έρχεται στο κανάλι μας είναι Φόνη στο Καμπαναριό, μια φιλόδοξη σειρά, μια σουρεαλιστική κωμωδία με πρωταγωνίστριες, δύο εξαιρετικές κυρίες, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, τη Ρένια Λουιζίδου και τον Γιώργο Τσουρή, που τον μάθαμε από τα καλύτερά μας χρόνια. Χαίρετα με τον Πλάτανο. Από το Χαίρετα με τον Πλάτανο. Ναι. Μια τριπλέτα που συμπληρώνει το cast αυτής της εξαιρετικής σειράς που θα έχουμε τη χαρά να βρίσκεται στο Α. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα μας λείψεις, σου ευχόμαστε, ναι. Σου ευχόμαστε, αλλά δίπλα θα είσαι, στο δίπλα πλατό. Οπότε ουσιαστικά θα σε βλέπουμε, θα σε καμαρώνουμε, θα είσαι μια πολύ δυνατή προσθήκη στην ομάδα της Κατερίνας. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι χάρη, να το χαρείς, να ξεκουραστείς, γιατί πραγματικά το χρειάζεσαι. Όλοι χρειαζόμαστε ξεκούραση, αλλά κάποιοι σαν και εσένα που τρέχουν λίγο παραπάνω από ό,τι τρέχει ο Παναγιώτης, που ήρθε με την πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη. Αστείευω, αγάπη μου. Με την πρωινή ήρθα. Με την πρωινή ήρθε. Λοιπόν, και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για όλα όσα έδωσες το καλύτερα αυτά τα δύο χρόνια. Ναταλάκη μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Θα έρθω μέσα να βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία. Φυσικά. Για το βράδυ να δείτε Just, τελειώνει 3:20.
Α. Το λέω για αυτό δεν είναι το βράδυ, Χάρη. Αυτό είναι αύριο το πρωί να βλέπετε Just. Καταλάκι, πώς αισθάνεσαι που το 3 και 20 τελειώνει το Just. Και πριν που μου το πει το κανά. Και αύριο έχουμε εκπομπή. Η Νασταλία με την πρώτη πρωινή θα έρθει, μάλλον. Και εσύ με την πρώτη πρωινή θα έρθει από γαλάτσι όμω, εσύ τουλάχιστον. Χάρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Πολλά φιλιά. Λοιπόν.